Κύριε Θόδωρε Βασιλακόπουλε, αγαπητέ γιατρέ, καθηγητά Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημίου Αθηνών, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 20 Μαρτίου γιορτάζετε, έτσι? Γιορτάζω το Σάββατο πάντα μετά την Καθαρά. Μπράβο, ωραία, έχω φάει ένα κόλλημα σήμερα. 20 Μαρτίου, εντάξει. Οκ, okay. Λοιπόν. το καθάρισα αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα, αγαπητέ κύριε Βασιλακόπουλε. Τι γίνεται με το εμβόλιο της AstraZeneca, τι κάνουμε? Γιατί βλέπω ότι έχει πέσει πολύ ενδιαφέρον με την AstraZeneca. Λοιπόν, ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν είναι πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός, ναι, το ότι το εμβόλιο της AstraZeneca έρχεται και αυτό στην Ελλάδα και θα αυξήσει την εμβολιαστική μας δύναμη. Θα ήθελα να ξεκινήσω την περιγραφή μου λέγοντας κάτι που δεν λέγεται συνήθως. Το εμβόλιο της AstraZeneca μέχρι στούδε έχει αποδειχτεί 100%, το τονίζω, 100% αποτελεσματικό στο να προλαμβάνει, αν κολλήσω κορονοϊό, το να νοσήσω έτσι ώστε να εισαχθώ στο νοσοκομείο, να εισαχθώ σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή να πεθάνω. Δηλαδή αποτρέπει από όλα αυτά, τα αποτρέπει όλα αυτά, τα αποτρέπει. Ακριβώς, μάλιστα, τα αποτρέπει. Ναι. Κανείς που έλαβε δόση σε όλες τις κλινικές μελέτες, ναι, από το εμβόλιο της AstraZeneca, δεν μπήκε στο νοσοκομείο, δεν μπήκε σε μονάδα, δεν πέθανε. Έως ποια ηλικία, κύριε Βασιλακόπουλε? Ανεξαρτήτως ηλικίας. Και οι άνω των 65, γιατί έχουν παλαβώσει τώρα, έχουν παλαβώσει οι άνθρωποι και δεν έχουν και άδικο, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχουν όλοι πρόσβαση στα ίδια δεδομένα με την ίδια αντίληψη κτλ. Τώρα ακούνε ότι το έως απαγορεύεται η χρήση του εμβολίου πάνω από τα 65, καταλήγουν στη μαυρίλα οι άνθρωποι. Παρακαλώ, ξεκαθαρίστε τα όσο μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, πώς προέκυψε το ηλικιακό θέμα? Η αρχική μελέτη την οποία υπέβαλε η AstraZeneca για έγκριση στον EMA, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά και στον Βρετανικό, περιέλαμβανε περίπου 12.000 ασθενείς. 6.000 είχαν κάνει το εμβόλιο, 6.000 είχαν κάνει εικονικό εμβόλιο. Δηλαδή, όχι ενεργό εμβόλιο, έτσι, δεν είχε δηλαδή ανοσοποίηση, αλλά έμοιαζε με το εμβόλιο γιατί υπήρχε το τσίπημα. Μόνο 13% αυτών, δηλαδή γύρω στους 1.400 ανθρώπους, ήταν πάνω από 65 ετών. Άρα, σε αντίθεση με άλλα εμβόλια που είχαμε μεγαλύτερη αντιπροσώπευση σε μεγάλες ηλικίες, υπήρχαν λιγότεροι εθελοντές που μπήκαν σε αυτές τις μελέτες μεγάλης ηλικίας. Τι έδειξε λοιπόν το εμβόλιο? Το εμβόλιο έδειξε ότι, πρώτο, ανεξαρτήτως ηλικίας, και το λέω άλλη μια φορά, συγγνώμη για την επανάληψη, κανείς ανεξαρτήτως ηλικίας δεν ανέπτυξε σοβαρή νόσο. Δύο άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών που εμβολιάστηκαν με το ενεργό εμβόλιο ανέπτυξαν νόσο, ενώ 6 άτομα που εμβολιάστηκαν με το εικονικό εμβόλιο ηλικία πάνω από 65 ετών ανέπτυξαν ήπια νόσο. Έτσι. Άρα, στους πάνω από 65, το εμβόλιο κανονικά έχει αποτελεσματικότητα 66%. Δύο μόνο στο εμβόλιο, 6 στην εικονική ομάδα. Πώς δημιουργήθηκε η σύγχυση? Στους ανθρώπους 55 με 65, υπήρχαν 8 άνθρωποι που κάναν το εμβόλιο και ανέπτυξαν ήπια νόσο, όχι σοβαρή, το τονίζω, ήπια νόσο, κάποιο σύμπτωμα δηλαδή, λίγο συνάχη, λίγο βήχα, λίγο πυρετό, περί αυτού συζητούμε. Και 9 σε αυτούς που κάνανε το εικονικό εμβόλιο. Και αυτό δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Άρα αν βάλετε όλους αυτούς μαζί, κατανοείτε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε σοβαρά συμπεράσματα, γιατί αυτοί που εμφάνισαν νόσο ήταν λίγοι. Η πραγματική ανάγνωση, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, θα έλεγε ότι το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό, 66% για την ήπια νόσο, το τονίζω, ήπια νόσο, στους πάνω από 65, πολύ αποτελεσματικό για την ήπια νόσο, 65%, 70% στους κάτω από 55, και υπάρχει μη αποτελεσματικότητα στην ηλικία των 55 μέχρι των 65. Κάτι τέτοιο όμως είναι επιστημονικά λάθος να το πει κανένας, διότι δεν μπορεί ένα εμβόλιο να λειτουργεί
σε όλους τους οργανισμούς που είναι νέοι, κάτω από 55, σε όλους τους οργανισμούς που είναι ο λιγότερο νέοι ηλικιωμένοι, πάνω από 65, και να μην λειτουργεί βιολογικά μόνο σε μια μικρή ηλικιακή γκάμα 55 με 65. Είναι θέμα καθαρά μικρού αριθμού δείγματος. Και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε έγκριση για όλες τις ηλικίες. Για όλες. Τώρα, προστατεύονται όλες οι ηλικίες από τη σοβαρή νόσο? Απάντησης ναι. Από την ήπια νόσο, πιο σίγουροι είμαστε για τις νεαρές ηλικίες, κανονικά κάτω από τον 55. Μάλλον προστατεύονται και πάνω από το 65, και η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι προστατεύονται όλοι από την ήπια νόσο. Έτσι δεν έχουμε κάποιο λόγο να το αμφισβητούμε. Και σε επόμενες δημοσιεύσεις που υπάρχουν από το ίδιο εμβόλιο, δεν υπήρξε καμία ηλικιακή διαφορά. Έτσι προέκυψε το ότι σε κάποιες χώρες εγκρίθηκε στις ηλικίες κάτω από το 65, σε κάποιες κάτω από τα 55, και έχει υπάρξει όλη αυτή η αίσθηση. Εγώ είμαι τυχερός, είμαι 53, αλλά επειδή είμαι υγειονομικός, έχω εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer. Αν μου λέγανε λοιπόν, θα περιμένεις 3 μήνες για να εμβολιαστείς με το εμβόλιο της Pfizer, ή θες να εμβολιαστείς εδώ και τώρα με το εμβόλιο της AstraZeneca? Θα ήθελα να εμβολιαστώ εδώ και τώρα με το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί θα με προστάτευε από το να νοσήσω σοβαρά, που είναι και το ζητούμενο. Ναι. Να μην κινδυνεύσει η ζωή μου. Το ίδιο τώρα κάνει και με, τη μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής, κύριε Βασιλακόπουλε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι 1000% σίγουρο, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το κάνει σίγουρα με τη μετάλλαξη την Βρετανική, με το στέλεχος το Βρετανικό. Υπάρχει ήδη εργασία που λέει ότι και σε ανθρώπους που εμβολιάστηκαν και είχαν το βρετανικό στέλεχος, η κλινική αποτελεσματικότητα του εμβολίου για την ήπια νόσο, το τονίζω, για την ήπια, ήταν 76%, ενώ για αυτούς που δεν είχαν το μεταλλαγμένο στέλεχος το βρετανικό, αλλά είχαν το κανονικό, ήταν 82%, και αυτά διέφεραν μεταξύ τους. Ήταν ίδια η αποτελεσματικότητα για την ήπια νόσο. Τονίζω, κανείς που εμβολιάστηκε και είχε εκτεθεί στο βρετανικό στέλεχος, δεν πήγε νοσοκομείο, δεν πέθανε, δεν έκανε οτιδήποτε. Yeah. Και έχουμε τώρα χθες μία συνέντευξη τύπου ουσιαστικά ενός ερευνητού από την Νότιο Αφρική, που λέει ότι σε μία μελέτη 2.000 ατόμων νεαρών 31 ετών, έτσι, που έκαναν το εμβόλιο της AstraZeneca και στην περιοχή επικρατούσε το αφρικάνικο στέλεχος, το εμβόλιο δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να μας προστατεύσει από την ήπια νόσο, από κάποιο σύμπτωμα. Κάποιο σύμπτωμα. Άρα, μισό λεπτό, από την αρχή. Καμία από την αρχή αν μου επιτρέπετε, στην περίπτωση της νοτιοαφρικανικής μεταλλάξεως, κύριε Βασιλακόπουλε, το εμβόλιο πάλι σε προστατεύει από το να πας στην περιπέτεια του νοσοκομείου, πιθανώς της διασωλήνωσης και, ναι ή όχι? Δεν το ξέρω, και θα σας πω γιατί δεν το ξέρω. Διότι οι ερευνητές δεν έδωσαν κανένα τέτοιο δεδομένο σε αυτό που ανακοίνωσαν για τη σοβαρή νόσο. Γιατί δεν έδωσαν? Γιατί κανείς 30 ετών, γιατί κατά μέσο όρο ήταν 30 αυτοί που εμβολιάστηκαν σε αυτή τη μελέτη, δεν νόστησε σοβαρά. Άρα δεν υπάρχουν δεδομένα. Άρα δεν υπάρχουν δεδομένα το πώς αντιδρά το εμβόλιο στην νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Μάλιστα. Η πρόβλεψη όμως είναι. Ναι. Προσέξτε τι σας λέω. Η πρόβλεψη είναι ότι θα πιάνει, θα μειώνει πάρα πολύ και θα μας προστατεύει από τη σοβαρή λίμωξη. Και αυτή την πρόβλεψη δεν την κάνω εγώ, αλλά ο ίδιος ο γιατρός που ανακοίνωσε αυτά τα αποτελέσματα, ο καθηγητής Μάντχη από την Νότιο Αφρική, δημοσίευσε πριν λίγες μέρες η ίδια μελέτη δικιά του εργαστηριακή, που λέει ότι το εμβόλιο της AstraZeneca φτιάχνει και λεμφοκύτταρα στους ανθρώπους, όχι μόνο αντιστόματα, και προβλέπει ότι θα μας προστατεύει από την πολύ σοβαρή νόσο. Θα δούμε. Προς το παρόν όμως, για να πούμε και την πραγματικότητα. Μάλλον όχι την πραγματικότητα, με συγχωρείτε, να σας πω την προσωπική μου άποψη επί του θέματος. Η κυριαρχούσα μετάλλαξη στην Ελλάδα δεν είναι ούτε το βρετανικό στέλεχος, πολλό δε μάλλον το νοτιοαφρικάνικο στέλεχος. Είναι διαφορετικό το στέλεχος που κυριαρχεί από αυτό που είχαμε αρχικά στην Κίνα,
αλλά δεν είναι ούτε το βρετανικό, ούτε το αφρικάνικο. Και το εμβόλιο της AstraZeneca είναι απόλυτα αποτελεσματικό, αποδεδειγμένα, για τη σοβαρή νόσο σε αυτόν, και στο βρετανικό και στο επικρατούν στην Ελλάδα στέλεχος. Αν μπορούσα, αν είχα, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, 10 εκατομμύρια, μάλλον 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, να εμβολιάσω τους Έλληνες όλους σήμερα και σε 2 μήνες. Πρακτικώς θα τελείωνε η ιστορία με τα στελέχη, διότι δεν θα υπήρχε μεταδοτικότητα και ο μόνος τρόπος ο ιός να κάνει μεταλλάξεις και σιγά σιγά να χάσουν τα εμβόλια την αποτελεσματικότητά τους ή να μειωθεί, να μην τη χάσουν, είναι λάθος το ρήμα που λέω, είναι ο ιός να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και να πολλαπλασιάζεται μέσα σε κάθε άνθρωπο, γιατί μόνο όταν πολλαπλασιάζεται κάνει λάθη στον πολλαπλασιασμό του που λέγονται μεταλλάξεις. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, όσο πιο γρήγορα κόψουμε τη μετάδοση, τόσο λιγότερο θα κάνει μεταλλάξεις ο ιός. Μάλιστα. Δηλαδή αν είχαμε, θα κάναμε, έστω να κάναμε την πρώτη δόση και να περιμέναμε να έρθει η επόμενη παρτίδα όποτε έρθει για τη δεύτερη δόση, κύριε Βασιλακόπη, δηλαδή να εμβολιάσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους με την πρώτη δόση. Για το εμβόλιο της AstraZeneca και μόνο, όχι για τα άλλα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, γιατί δεν έχει αποδειχθεί για αυτά, υπάρχει μελέτη πλέον που λέει ότι αν καθυστερήσω τη δεύτερη δόση στους 3 μήνες, όχι μόνο δεν χάνω την αποτελεσματικότητα για την ήπια νόσο, το τονίζω, αλλά την αυξάνω κιόλας. Ναι. Ενώ για τη σοβαρή νόσο είμαι 100% καλυμμένος. Μάλιστα. Μακάρι, κύριε Πορτοστάλτε, να είχαμε εμβόλια της AstraZeneca για όλους τους Έλληνες, να είχαμε αυτή τη στιγμή 10 εκατομμύρια δόσεις. Και να μας λέγανε μετά, ναι, ότι σε 3 μήνες θα σας στείλουμε άλλα 10 εκατομμύρια δόσεις. Ακούω ότι το εμβόλιο αυτό, και αυτή είναι η πρώτη τελευταία μου ερώτηση, έχω άλλη μία και θα κλείσουμε, είναι ότι θα χορηγηθεί σε ηλικίες κάτω των 60 ετών, σε πιο ενεργό πληθυσμό, ο οποίος είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Ναι, σας εξήγησα τη λογική αυτού. Μάλιστα. Η λογική είναι ότι είμαστε σίγουροι ότι μειώνει και τα ήπια συμπτώματα. Και αυτό, ναι, έχει μία σημασία, γιατί αν δεν έχω συμπτώματα, είμαι λιγότερο μεταδοτικός. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Πλέον υπάρχουν αποδείξεις, ναι, σοβαρές αποδείξεις, γιατί από την εκπομπή σας υπάρχει μία πάρα πολύ σωστή και σας συγχαίρω συζήτηση για το θέμα της, του εμβολιασμού και του εμβολιασμού των υγειονομικών, ναι, και το πόσο το εμβόλιο με προστατεύει από το να μεταφράσει. Τώρα ανοίγεται, να ανοίγεται μια άλλη παράμετρο. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Θα σας μπορώ να σας απασχολήσω μετά τις 9, σας παρακαλώ, βεβαίως, μετά το δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι αν τι έχει αποδειχθεί ως τώρα με τα εμβόλια. Διακόπτει τη μετάδοση ή απλώς προστατεύει, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα που θα χρειαστούν στο νομικό σκέλος. Αυτό θα το αφήσω, βεβαίως, μετά τις 9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω στον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, τον οποίο είχα διακόψει προηγουμένως. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι καθηγητής πνευμονολογίας, εντατικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ξανά καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Πορτοσπαλτέ. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Επιτρέψτε μου, ακούγοντας όλα τα σχόλια που κάνατε, να πω 2 πράγματα. Ορίστε. Το ένα αφορά την στάση του κυρίου Λαζανά. Κάθε άνθρωπος δικαιούται, και απόλυτα σέβομαι τον κύριο Λαζανά, να έχει την οποιαδήποτε στάση. Θα ήθελα να πω εδώ ότι, ξέρετε, η πανδημία, ναι, δεν έχει για όλα τα θέματα απόλυτα αποδεδειγμένη επιστημονική αλήθεια. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι για όλα τα ζητήματα ότι αυτό είναι το σωστό να γίνει. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν περίτρανα τα πάντα και κάθε μέρα μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Το να υπάρχει λοιπόν μέσα σε μια επιτροπή διχογνωμία ή πολύ περισσότερες από 2 απόψεις, εγώ το βρίσκω προσωπικά υγιές επιστημονικά, και έτσι είναι η επιστήμη. Και πολλές φορές η δημοκρατία, δηλαδή το ποια άποψη θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, μπορεί να μην λέει την αλήθεια. Είναι σαν να έχετε ένα πρόβλημα υγείας και να πάτε σε 10 ιατρούς. Οι 7 ή 8 να σας πούνε ότι έχετε κάτι, και ένας μόνο να σας πει ότι έχετε κάτι διαφορετικό, αλλά αυτός να βρει την πραγματική διάγνωση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ό,τι πλειοψηφής ανάποψη έχει πάντα
και το απόλυτα σωστό. Ναι. Εάν τώρα σε αυτή την φάση δεν βγουν οι ειδικοί επιστήμονες να ενημερώσουν τον κόσμο, όχι τρομοκρατώντας τον, να τον ενημερώσουν. Ναι. Αυτό που λέγαμε για παράδειγμα την προηγούμενη σύνδεσή μας, ότι το εμβόλιο είναι 100% αποτελεσματικό να προλάβει τη σοβαρή νόσο. Αν μου επιτρέπετε να σας απαντήσω πάνω σε αυτό, γιατί ξεχώρισα τον κύριο Λαζανά. Τον ξεχωρίζω από εσάς, εσείς δεν ανήκετε στην Επιτροπή. Καταλάβατε. Έχω μια μικρή προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Ο κ. Λαζανάς μίλησε ως συμμετέχον στην Επιτροπή των Επιστημόνων. Ναι. Εσείς λοιπόν, είστε εκτός. Είστε εκτός, καταλάβατε. Δηλαδή, απλώς θέλω να πω ότι. Δεν κρίνω εξειδίων. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Εσείς μας βοηθάτε να καταλάβουμε στην Επιτροπή το πράγμα με εσάς, ας πούμε, οι δυο μας. Δεν ζητώ τη γνώμη σας να κλείσουμε τα σχολεία, κύριε Βασιλακόπουλε. Κύριε Βασιλακόπουλε, να ανοίξουμε τα μαγαζιά σήμερα. Δεν σας έχω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, σας καλούμε εδώ για να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε το θέμα επιστημονικά. Δεν αρχίζουμε τώρα. Κλείνω μαγαζί, ανοίγω τα σχολεία, μπερδεύεται το πράγμα εκεί. Νομίζω, ταπεινά έχετε το λέω. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι. Ταπεινά το λέω. Ταπεινά. Κάτι, ναι. Σαν γενικότερο προβληματισμό, και ακούστε και αυτό που θα σας πω. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του να ασχοληθούν και άλλοι άνθρωποι με την πολιτική, από αυτούς τους αξιόλογους που ασχολούνται, είναι το ότι στα πλαίσια του πώς γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολα ανεκτό η διαφορετική άποψη. Υπάρχει η έννοια της κομματικής πειθαρχίας, υπάρχει η έννοια της γραμμής του οποιοδήποτε κόμματος, υπάρχει η έννοια του ότι δεν μπορώ να έχω ανεξάρτητη διαφορετική άποψη. Η άποψη της πλειοψηφίας είναι απόλυτα σεβαστή και αυτή επικρατεί, αλλά δεν μπορεί, γνώμη μου προσωπική, να μην είναι σεβαστές και οι διαφορετικές απόψεις. Ιδίως όταν δεν ξεφεύγουν από το γενικό πλαίσιο, έτσι δεν λέω να έχεις τελείως διαφορετικές αρχές και να εντάσσεσαι κάπου που δεν συμφωνείς. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία νομίζω, ταπεινή άποψη, ότι πρέπει και η διαφωνία ή η διαφορετική άποψη να είναι σεβαστή και μπορεί να έχει και στοιχεία ορθότητος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είχαμε μείνει στο εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι. Ξεκαθαρίσατε λοιπόν κύριε Βασιλακόπουλε, ότι αντιμετωπίζει το εμβόλιο της AstraZeneca την... Ακόμη σε όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτως ηλικίες, αποτρέπει το να εμπλακεί κάποιος σε χοντρή περιπέτεια με τον κορονοϊό. Να πάει στα νοσοκομεία κτλ. Να κινδυνεύσει. Ναι. Τώρα. Απλά να κινδυνεύει τη ζωή του. Να κινδυνεύει, να νοσηλευτεί. Ναι. Είπατε όμως ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί στην μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής, ενώ αντιμετωπίζει τη Βρετανική. Σωστά. Καλά τα θυμάμαι. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία. Απολύτως σίγουρο. Ωραία. Τώρα. Μεταδοτικότητα. Μεταδοτικότητα, ναι. Λοιπόν, κρίσιμο σημείο και αυτό έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά των υγειονομικών. Μπράβο. Γιατί έθεσε προχθές ένα θέμα ο κύριος Εξαδάκτυλος. Μου είπε ότι θα γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο και από νομικής απόψεως εάν αποδειχθεί ότι πράγματι διακόπτει τη μετάδοση και δεν απλώς προστατεύει. Καλά το θυμάμαι. Ναι, δεν μπορώ εγώ να θυμάμαι τα λόγια του κύριου Εξαδάκτυλου. Όχι, θέλω να πω δηλαδή ποιο είναι θέλω να πω το δίλημα που είναι τώρα. Ορίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποια είναι πλέον η γνώση που έχουμε, ναι, που ενισχύθηκε σε σχέση με την προηγούμενη. Σε πρόσφατη λοιπόν δημοσίευση για το εμβόλιο της Άστρα, ούτε καν για το εμβόλιο της Μοντέρνα ή της Pfizer, που και εκεί υπάρχουν τέτοια στοιχεία και θα σας τα πω, τι φάνηκε. Φάνηκε ότι αν κάνω το εμβόλιο και πάτε και μου πάρετε εσείς δείγματα από το αναπνευστικό μου σύστημα, τότε έχω θετικό μοριακό τεστ, αυτό το περίφημο PCR, πολύ πιο σπάνια, για πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα, και το σημαντικότερο, επειδή το μοριακό τεστ δεν είναι ασπρομαύρο, δεν είναι δηλαδή ή το έχω ή δεν το έχω, αλλά έχει και ποσοτικοποίηση, έχω πολύ ή λίγο. Αυτοί που είχαν κάνει το εμβόλιο είχαν λίγο γενετικό υλικό για ελάχιστο χρονικό διάστημα, για πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα και σε πολύ μικρότερο ποσοστό από ό,τι είχαν αυτοί που δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Και μάλιστα η ποσότητα του γενετικού υλικού ήταν τέτοια που εργαστηριακά δεδομένα λένε ότι κατά 90-95% είναι τέτοια η ποσότητα που δεν μπορεί να είναι μεταδοτική. Άρα, ακόμα και αν δεν εξαλείφει πλήρως τη μεταδοτικότητα, που μάλλον την εξαλείφει,
την μειώνει δραματικά πολύ. Άρα μπορεί να μην εξαλείφω 100%, μπορεί να το εξαλείφω 95-94%. Δεν μπορώ να σας πω το ακριβές νούμερο. Αλλά ρίχνει δραματικά την πιθανότητα να μεταδώσω. Και όχι μόνο από την δεύτερη δόση για την οποία συζητούμε τώρα. Ρίχνει κατά πολύ την πιθανότητα να το μεταδώσω ακόμα και αν κάνω την πρώτη δόση. Και περάσουν κάποιες μέρες. Και παρόμοια αποτελέσματα είχαμε πάρει και από το εμβόλιο της Moderna. Όχι το εμβόλιο της Pfizer, γιατί τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης για την Pfizer δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Ως εκ τούτου, και επειδή τα δεδομένα για την επιδημία αλλάζουν μέρα με τη μέρα, συνεχώς αποκτούμε καινούργια γνώση. Και αυτά που λέγαμε πριν 5 μήνες μπορεί να μην ισχύουν σήμερα, γιατί από το πείραμα και την επιστημονική αναζήτηση μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Έτσι, διδασκόμεθα. Μαθαίνουμε καινούργια γνώση. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική δικαιολογία για οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας στο να μην εμβολιαστεί, διότι η κύρια αποστολή των επαγγελματιών υγείας δεν είναι να προστατεύουν τον εαυτό τους, αλλά να βοηθούν για την αποκατάσταση της υγείας των συνανθρώπων τους. Άρα, πρωτίστως πρέπει να μην εκθέτουν τους συνανθρώπους τους σε κίνδυνο. Δεν λοιπόν είναι ζήτημα του ότι ρισκάρω εγώ που είμαι διευθυντή σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας να κολλήσω, γιατί έτσι δεν θέλω. Προτιμάω να κολλήσω, να κινδυνεύσω, να πεθάνω, μην τυχόν και μετά από 10 χρόνια αλλάξει κάτι από το γονίδιό μου που δεν αλλάζει ή κάνω μια απολύτως σπάνια επιπλοκή που δεν την ξέρουμε ακόμα. Είναι ότι αν εγώ κολλήσω και κάνω επίσκεψη στους ασθενείς μου, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να τους κολλήσω όλους και να πεθάνουν. Πώς λέγεται αυτό νομικά, φόνος από αμέλεια? Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός. Άρα δεν νοείται υγειονομικός να μην το κάνει. Και πάω και σε κάτι ακόμα. Με βάση την κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, συνέλεξα πληροφορίες από διάφορα νοσοκομεία της χώρας, και δημόσια και ιδιωτικά. Λοιπόν, το ποσοστό αποδοχής του εμβολίου στους ιατρούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, είναι σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία από 70% και πάνω. Στους νοσηλευτές πέφτει στο 50% και δυστυχώς στους νοσηλευτές έχουμε και νοσηλευτές με πτυχία πανεπιστημίων και νοσηλευτές με πτυχία ΤΕΙ που έγιναν προστάτως, μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια και νοσηλευτές διετούς εκπαιδεύσεως και βοηθητικούς. Άρα έχουμε απ' όλα. Όλοι αυτοί μαζί κάνουν ενιαία. Και αν πάρετε το υπόλοιπο, κυρίως βοηθητικό προσωπικό, το ποσοστό αποδοχής του εμβολιασμού πέφτει στο 30-35%. Το να βάζουμε όλους αυτούς μαζί σαν υγειονομικούς αδικεί λίγο τη βασική αρχή, ότι η γνώση και η μόρφωση αποτελεί πολύ σοβαρό εργαλείο στη ζωή, γιατί σε κάνει και παίρνει σωστότερες αποφάσεις. Ωραία, ωραία. Να πιέσουμε το Υπουργείο να δώσει εξειδικευμένα στοιχεία ανακατηγορία. Να δούμε δηλαδή αν οι υψηλής μορφώσεως νοσηλευτές έχουν καλύτερη συμπεριφορά στο εμβόλιο σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Πάντως δεν υπάρχει ή μπορεί η πιο χαμηλή κατηγορία να έχει καλύτερη συμπεριφορά από τον πτυχιούχο ή την πτυχιούχο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ναι. Όχι, πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία να δώσει το Υπουργείο τα στοιχεία στα δημόσια νοσοκομεία που μπορεί να το ελέγξει πλήρως, δεν ξέρω, μπορεί να το ελέγξει και στο ιδιωτικό, στα ιδιωτικά νοσοκομεία, τι ποσοστό των ιατρών έχει αποδοχή του εμβολίου, τι ποσοστό των νοσηλευτών. Βεβαίως, βεβαίως. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να το κάνει και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όχι μόνο για τα κρατικά. Συμφωνώ απόλυτα, ναι, μαζί σας. Ναι, ναι. Γιατί και εκεί έτσι είναι το πρόβλημα. Ναι. Έτσι τίθεται το πρόβλημα. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν η δικαιολογία ότι δεν προστατεύω τους συνανθρώπους μου επιστημονικά δεν στέκει πλέον. Προστατεύω τους συνανθρώπους μου γιατί έχω ή μηδενική ή ελάχιστη πιθανότητα να τους κολλήσω. Ναι. Άρα τους προστατεύω. Είναι ξεκάθαρο επιστημονικά. Το νομικό σκέλος το ξέρετε εσείς ή οι ειδικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε μέσω εβδομάδα. Θα συνοηθούμε γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν στο κάνω δεν κάνω το εμβόλιο, κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την καλή, κύριε Πορτοστάλκα. Γεια σας. Γεια σας.